Φωτιές ανάψα στο πολιτικό σκηνικό οι αποφάσεις της κυβέρνησης για διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος του μεταναστευτικού στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ διαστόματος Στέφανου Στεφάνου κατηγόρησε την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση ενός ζητήματος που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτα, που κάθε τρεις και λίγο κάνει μια παράσταση και λέει παίρνει αποφάσεις τις οποίες καλά-καλά δεν γνωρίζουμε. Πόσους συνέλαβαν από τα δίχτυα διακίνησης, τι έκαναν με τα κυκλώματα, με κολέγια. Που φέρνουν φοιτητές, θα πρέπει να το εξηγήσει. Τα ποσοστά που έδωσε είναι μέσα και με τους κοινοτικούς, είναι μέσα και με τρίτες χώρες, είναι μέσα και με χώρες που έρχονται τώρα ως άτυποι μετανάστες, δεν το διευκρινίζει. Ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για αποφάσεις που δεν υλοποιούνται ποτέ και επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση και τον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στάση που κράτησαν στη συζήτηση του μεταναστευτικού ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κάλεσε τον εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο να δώσει εξηγήσεις για τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα σχετικά με τη δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Κυριάκου, είναι ότι έχει γίνει, θα έλεγα, μια πολύ βάθος επισκόπηση του ζητήματος. Είναι αρκετές, αντιλαμβάνεστε. Και αρκετά τα ζητήματα που προκύπτουν. Είχαν την ευκαιρία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους και αφού εισακούστηκαν όλοι έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις με σκοπό ουσιαστικά την πιο, αν θέλετε, αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο ΑΚΕΛ, απάντηση με ανακοίνωση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το ΑΚΕΛ, μία μέρα μετά που η κυβέρνηση δημοσιοποίησε νέα δέσμη ενισχυτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, κακίζει συλλήβδιν τα όσα μέχρι σήμερα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα με κενά επιχειρήματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε μόνο το 2021 8.500 απορριπτικές προτάσεις, απόρρια του δεκαπλασιασμού των εξεταστών στην υπηρεσία ασύλου και αξιοποίησε πλήρως τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την ίδια ώρα απαιτήθηκαν 178 εκατομμύρια από τον Εθνικό Προϋπολογισμό για καταβολή επιδομάτων και δημιουργία υποδομών. Συν αυτών αυξήθηκαν οι ποινές για τους διακινητές. Γι' αυτό διεκδικούμε με σθένος και στηρίζουμε την εφαρμογή της αλληλεγγύης και της μετεγκατάστασης στα πλαίσια του νέου Συμφώνου για το Άσυλο.